Ραδιόφωνο 24/7 στους 88 και 6 στην Αθήνα, 91 και 4 στην Θεσσαλονίκη και σε πολλές συχνότητες της χώρας και από 1η Ιούνιου σιγά σιγά με τις νέες δομές και τις συνέργειες και τις εργασίες με άλλα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος. Μας ακούτε βεβαίως και μέσα από το www.247.gr με ζωντανή σύνδεση και σε λίγη ώρα ή από τώρα και με εικόνα, καθώς με τον Θοδωρή Παναγιωτήδη, τον αστυνομικό συντάκτη του σταθμού μας και του news247.gr, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νίκο Τόσκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Βανίτη, καλημέρα, κύριε Παναγιωτήδη, και καλό τάξιδι να είναι η προσπάθειά σας με το ραδιόφωνο 247. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θοδωρή, ο λόγος πρώτο στον άνθρωπο που καλύπτει το ρεπορτάζ, οπότε θα ήθελα να κάνεις εσύ την πρώτη ερώτηση. Καλημέρα σας, πάρα πολλά και από μένα. Καλημέρα. Να ξεκινήσω από το θέμα των ημερών. Μοιραία δεν είναι όλο από την τρομοκρατία. Σχετικά με το χτύπημα στον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπανδήμου, το κενό ασφαλείας για το οποίο αναφερθήκατε και στις δηλώσεις σας έξω από τον Ευαγγελισμό, εάν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο ήταν ανθρώπινο ή τεχνικό, και εφόσον ήταν το ένα ή το άλλο, τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Αν έχετε κάποια εικόνα γύρω από τις έρευνες, αν τα πράγματα είναι αισιόδοξα, και επενθυμίσω ότι χθες είχαμε και ανάληψη ευθύνης από την Όλα και τα χτυπήματα σε Eurobank και Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Αρβανίτη, κύριε Παναγιωτήδη, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο θα πρέπει να το δούμε μέσα στο σωστό του πλαίσιο και με τις σωστές τους διαστάσεις και το πώς εξελίχθηκε διαχρονικά, αλλά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια, όπως και για τα αίτια. Οπότε προσπερνάω όλα αυτά τα ζητήματα και πάω κατευθείαν στο τι έφταιξε. Αυτή μάλλον είναι η ερώτησή σας, αν ήταν τεχνική η λόγη, αν ήταν ανθρώπινο λάθος. Είναι ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ερευνούμε. Δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, όχι για λόγους αποφυγής παρουσίασης των ζητημάτων που μας απασχολούν, αλλά για λόγους σεβασμού στην έρευνα και μη αποκάλυψης κάποιων ζητημάτων. Είναι θέματα για τα οποία προβληματιζόμαστε και τα οποία μας απασχολούν, προκειμένου να βελτιώσουμε, όπως είπα πράγματι στον Ευαγγελισμό, τις συνθήκες ασφαλείας και να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Ο κίνδυνος βέβαια από τρομοκρατικές ενέργειες τέτοιες ασύμμετρης φύσης υπάρχει παγκόσμια, υπάρχει στη χώρα μας. Το θέμα είναι να μειώσουμε την πιθανότητα τέτοιων πράξεων, και αυτό γίνεται βέβαια κυρία με τη σύλληψη των δραστών αυτών των ενεργειών. Αυτή, αλλά θα με ρωτήσετε, κύριε Υπουργέ, αυτή η ενέργεια ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού, όπως τουλάχιστον εγώ τη διάβασα. Δηλαδή ότι ανά πάση στιγμή εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο και με οποιοδήποτε στόχο. Και η επιλογή βεβαίως έχει για κάποιους που θέλουν να κάνουν και ιδεολογικό περιτύλιγμα την ιστορία. Βάζουμε και ένα τέτοιο κομμάτι, όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακή να χτυπηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, τραπεζίτης στην Ακαδημία Αθηνών, συμβολικό πρόσωπο με ό,τι αυτό αναλογεί στην πολιτική ευθύνη, και είχε ασφάλεια, είχε ανθρώπους, είχε... Αυτό είναι το βασικό θέμα, πώς πέρασε. Κύριε Αρβανίτη, πλήρη θωράκιση όλων των ανθρώπων και όλων των στόχων που λέει, να χρησιμοποιήσω λίγο αστυνομική ορολογία, δηλαδή όλων των εγκαταστάσεων, των δημόσιων, των ιδιωτικών, των επιχειρήσεων, δεν μπορεί να γίνει. Αλλιώς θα πάμε σε μια κατάσταση που θα θυμίζει εμπόλεμη, αλλά και τεράστιο κόστος. Πλην όμως μπορεί να φυλαχτούν καλύτερα κάποιες εγκαταστάσεις, κάποιοι άνθρωποι. Είχε ασφάλεια ο κύριος Παπαδήμος, επαρκή ασφάλεια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση προβλήματος χωρίς λάθος. Δεν γίνονται λάθη, δεν υπάρχουν προβλήματα.
Επομένως, οπωσδήποτε κάποιο λάθος έχει γίνει, οπωσδήποτε κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι καλύτερα θωρακισμένες. Ναι. Σε ποιο επίπεδο? Μπορούμε να φυλάξουμε κάθε δημόσιο κτίριο? Όχι. Και ίσως δεν πρέπει να πάμε σε λογική περιφρούρηση των πάντων. Όμως, ναι, θα πρέπει να φύγουμε λίγο από την τζαπατσουλιά του δημοσίου όπως την ξέραμε εδώ και 200 χρόνια και να πάμε σε άλλες καταστάσεις. Είναι αληθές αυτό που ακούστηκε ότι ο φάκελος πέρασε από το μηχάνημα της Βουλής και πήγε, γιατί εδώ μπαίνει και μια άλλη παράμετρος? Ναι. Γίνεται πιο σοβαρή από το σοβαρό, δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται έγινε έλεγχος. Τώρα ο έλεγχος αυτός γιατί δεν απέδωσε, είναι ένα θέμα το οποίο ρυθμίζουμε. Πότε θα έχουμε ασφαλή αποτελέσματα? Θοδωρή, μην με αφήνεις να παίζω μπάλα, θα μπαίνεις και εσύ. Συνάδελφοι είμαστε. Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, για να μην ακούσουμε αυτό το ΕΔΕ, το οποίο είναι και λίγο γραφικό, θα γίνει ΕΔΕ? Όχι, δεν περιμένουμε πότε θα τελειώσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ήδη αρχίζουμε και διαμορφώνουμε μια εικόνα και ήδη παίρνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Δεν περιμένουμε μετά από κανένα μήνα πότε θα τελειώσουν οι διαδικασίες. Ήδη έχουμε πάρει αρκετά μέτρα τώρα. Πρέπει να πάρουμε κάποια τεχνικά μέτρα επιπλέον για κάποια κεντρικά υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες ευαίσθητες, και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε καταστάσεις παραφροσύνης. Θα το συζητήσουμε υπερβολικές. Αυτό. Ναι, έλα, Θοδωρή. Πάνω σε αυτό, δύο ερωτησούλες. Η μία είναι, εφόσον είχε εντοπιστεί ένα κενό ασφάλεια στην Βουλή, αν είχε εντοπιστεί παρόμοιο κενό και σε ό,τι αφορά το κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, γιατί τον περασμένο Μάρτιο, που ήταν αυστηρή η παρουσία της Δημοκρατικής στο σημείο, είχαμε και τον εντοπισμό των 8 εκείνων πακέτων πριν προλάβουν να φύγουν στο εξωτερικό, όπως έγινε με το Παρίσι και το Βερολίνο. Αν έχετε εικόνα ότι για αυτή την περίπτωση πέρασε και από εκεί, υπήρχε δηλαδή ένα κενό το οποίο εμφανίστηκε και στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα και δεύτερο. Εάν μέχρι στιγμής οι παράλληλες έρευνες της αεροδρομικής, και εφόσον βεβαίως ό,τι μπορείτε να πείτε, είναι δεδομένο, δεν μπορείτε να πείτε πολλά πάνω σε αυτό, δείχνουν κάποια κατεύθυνση, οδηγούν κάπου. Υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα, ένα ορφανό DNA. Υπάρχουν κάποια παρόμοια ευρήματα από Γερμανία. Κάπου θα οδηγούν οι έρευνες. Εσείς κατευθύνετε τη συζήτηση, εσείς ρωτάτε, αλλά... Και εσείς μπορείτε είμαι γενικά αρνητικός. Να βγείτε έξω από, από το ερωτηματολόγιο. Ωραία, ας βγούμε από το πλαίσιο το συνηθισμένο. Είμαι τελείως αντίθετος στο να προσανατολίζουμε τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στα τεχνικά ζητήματα, στο μανταλάκι και στο ελατηριάκι και στο αποτύπωμα. Κοιτάξτε τι γίνεται έξω στις χώρες που έχουν πραγματικά τρομοκρατικά. Αναφέρατε Λονδίνο, αναφέρατε Βερολίνο. Στις πρωτεύουσες που έχουν πραγματικά τεράστια απειλή από τρομοκρατικές ενέργειες. Γιατί για να πάμε, να πάω εγώ τώρα τα θέματα λίγο στα τεχνικά και λόγω προϋπηρεσίας, αυτά τα δέματα έχουν μέσα κάποια πυροτεχνική ύλη, σαν μεγάλο βεγγαλικό, κάτι τέτοιο. Δεν έχουν εκρηκτική ύλη, άρα εδώ έχουμε ανάφλεξη, στο εκρηκτικό έχουμε έκρηξη. Δηλαδή εκεί έχουμε τεράστιες εκρήξεις σε αυτές τις πρωτεύουσες, με τεράστιες απώλειες και τεράστια προβλήματα που ξέρουμε από ποιους προέρχονται. Εδώ έχουμε περισσότερο ενέργειες που στηρίζονται στον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς προκαλούν και αυτές τις απώλειες. Κύριε Υπουργέ, μην κάνετε κλικ το στυλό, γιατί έχουμε παράπονα. Ωραία. Προκαλούν λοιπόν και τους τραυματισμούς, αλλά δεν είναι της κατηγορίας που βλέπουμε σε άλλες πρωτεύουσες. Κύρια επιδιώκουν τον εντυπωσιασμό και τη δημιουργία ενός κακού κλίματος.
Επομένως θα πρέπει να το δούμε το θέμα στη διάσταση την πραγματική. Η χώρα μας είναι μια πολύ ασφαλής χώρα, δεν έχουν καμία σύγκριση αυτές οι ενέργειες με τις μεγάλες τρομοκρατικές ενέργειες. Εδώ παρεμβαίνω. Ο κύριος Σημαίνης, πρώην πρωθυπουργός, πηγαίνοντας προς τον κύριο Παπαδήμο, είπε ότι η πιο ανασφαλής πόλη στον κόσμο είναι η Αθήνα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ τοποθετήθηκα τότε, ο Θοδωρής το θυμάται, δηλαδή με δύο μέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ με 22 νεκρούς και 60 τραυματίες. Θεωρώ τουλάχιστον άστοχη την. Και τέλος Μάη κιόλας, άστοχη την τοποθέτηση. Καταλαβαίνω το συναισθηματικό, τη συναισθηματική φόρτιση, όμως γενικώς υπάρχει ένα αφήγημα στο θέμα της ασφάλειας και της ανασφάλειας των πολιτών. Θυμίζω στους ακροατές και σε εσάς ότι έγινε τοποθέτηση του ίδιου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της ασφάλειας και την ημέρα του συμβάντος είχαμε τις δηλώσεις αυτές του κ. Σημίτη, είχαμε όμως και δηλώσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εδώ στο 24-7 που έλεγαν ότι η πόλη είναι σε απόλυτη ανασφάλεια, φωτογραφίζοντας την περιοχή των εξαρχείων πριν το πόρισμα, έβγαλαν πόρισμα δηλαδή. Ναι. Να δούμε λίγο αυτό που είναι και ιδεολογικό θέμα. Αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε τώρα. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές το Γενάρη του 2015. Τοποθετήθηκε σαν στόχος κομματικός, πολιτικός το θέμα των εξαρχείων. Η αστυνομία πολύ γρήγορα άρχισε να χτυπάει το κοινό έγκλημα με τεράστιες επιτυχίες που οι ίδιοι αστυνομικοί μου λένε ότι εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν καν πλησιαστεί, δεν είχαν επιτευχθεί. Αυτά όλα τα αγνοεί η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι συνεργαζόμενες δυνάμεις τους και μιλούν συνέχεια για τα εξάρχεια. Γιατί μιλούν συνέχεια για τα εξάρχεια? Γιατί ξέρουν ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, μια προβληματική περιοχή την οποία αυτοί ανέδειξαν και αυτοί δημιούργησαν. Γιατί τη χρησιμοποίησαν σχεδιασμένα σαν το χαλί κάτω από το οποίο κρύβονταν τα προβλήματα της Αθήνας. Αγνοούσαν πολύ δυσκολότερες περιοχές, αγνοούσαν τελείως πολύ δυσκολότερες περιοχές όπως είναι η Δυτική Αττική. Δυτική Αττική που μου την τοποθετεί, είναι το Περιστέρι, είναι το Εγάλιο, είναι τα Νοιώσια, το Ζεφύρι. Δυτική Αττική αρχίζει από Μέγαρα και τελειώνει Ήλιον. Μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα και εγκληματικότητα, στην οποία κανένας δεν πλησίαζε καν σε αυτή την περιοχή. Η αστυνομία δεν μπορούσε να μπει σε αυτή την περιοχή. Όχι ότι τώρα αστυνομεύεται τόσο καλά και με τόση ευκολία όπως οι υπόλοιποι Αττικοί, αλλά τώρα τουλάχιστον μπορούν και μπαίνουν τα περιπολικά όπως μπαίνουν και είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Αλλά αυτοί όλοι που θέτουν στόχο και προτάσουν τα εξάρχεια αγνοούσαν τελείως τη Δυτική Αττική και αγνοούσαν και τα άλλα προβλήματα της εγκληματικότητας. Αν μου επιτρέπετε, Υπουργέ, μια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί δίνεται μια φοβερή πάσα. Είχαμε χθες την παρουσίαση της εξάρθρωσης της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στη Δυτική Αττική στην περιοχή των Ανώγιωσίων. Πολυτελείς βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα, τουλάχιστον 2 χρόνια δράση, διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 872 υπογραφές από κατοικούς της περιοχής για τη συγκεκριμένη συμμορία που τα παιδιά τους έχουν πέσει στο σκοτάδι των ναρκωτικών, έτσι. Τουλάχιστον 120 μόνιμοι πελάτες, σε εισαγωγικά πελάτες, δηλαδή, παιδιά από τη γειτονιά εκεί. Είχαμε την εξάρτηση αυτού του κυκλώματος. Μια περιοχή πολύ δύσκολη. Με σκοπιές γύρω-γύρω, με κάμερες. 300 μέτρα ακτίνα, να μην μπορεί να πλησιάσει η αστυνομία. Στο Μενίδη ήταν αυτή. Στα Νολιώσια. Υπάρχει, γιατί έχω ακούσει και το Μενίδη, μια αντίστοιχη. Υπήρχε περίπτωση πριν ένα χρόνο περίπου στη Δαβλίζα, αν δεν κάνω λάθος. Πιο πρόσφατα πάλι είχαμε την γνωστή ιστορία πάλι με τους Ρωμά. Απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Φαίνεται πως εσείς έχετε επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Που κάτι τα ψέματα είναι ένα σημείο το οποίο πάρα πολλοί έχουν αποφύγει να το πλησιάσουν για τις δυσκολίες που πραγματικά έχει. Μιλάμε για μια περιοχή που είναι οπλισμένη, που δεν δυσκολεύεται κάποιος εκεί πέρα να σηκώσει όπλο εναντίον του αστυνομικού. Εκεί είναι το πραγματικό κέτο, αν θέλουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα.
Μενίδη, αν ολιώσια, πραγματικά οι οικογένειες κλαίνε τα παιδιά τους. Το πραγματικό άβατο εκεί ήταν, κύριε Παλαιγιάννη. Εάν και κάτι που συγκράτησα από τη χθεσινή παρουσίαση, γιατί δεν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή των μελών της οργάνωσης. Γιατί οι παραγγελίες γίνονταν αυθημερών από την Αλβανία. Δηλαδή, ο μεταφορέας των ναρκωτικών έπαιρνε την παραγγελία από τον Δρέμπορας. Έπαιρνε την παραγγελία πόσο ήθελε να πουλήσει η οργάνωση σήμερα, πόσες παραγγελίες είχε, 5-6 κιλά. Ακριβώς αυτό. Αυθημερών. Ερχόταν αυτή, μοιραζόταν. Δεν είχαν, δηλαδή, δεν χρειαζόταν να έχουν κάπου αποθηκευμένα τα ναρκωτικά. Ακριβώς λόγω της ευκολίας που υπήρχε στον αυθημερό να πηγαίνουν έρχονται τα ναρκωτικά από την Αλβανία. Άρα είναι δύο τα σημεία. Σύνορα, πόσο εύκολα περνάνε τα ναρκωτικά τελικά από τα σύνορα και τι γίνεται στο κέντρο διαλογής τους, που καλώς ή κακώς είναι η Δυτική Αττική. Θα σου πω, κύριε Παναγιωτίδη, και χαίρομαι που τίθενται δημόσια ζητήματα για συζήτηση τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν τίθεντο καν. Κάθε μήνα κατάσχονται, συλλαμβάνονται περίπου 2 τόνοι με τους μελαθρέμπορους ναρκωτικών που έρχονται από την Αλβανία. Αυτά τα ναρκωτικά προορίζονταν άλλα για χρήση εντός της χώρας και άλλα για εξαγωγή. Είναι τεράστιες οι επιτυχίες, έχουμε εξαρθρώσει πολλά κυκλώματα ναρκωτικών, ανάμεσα σε αυτά και την αλβανική μαφία μέσα στα εξάρχεια, η οποία λιμενόταν, η οποία χρησιμοποιούσε αυτό το χώρο, εκμεταλλευόταν τη δυσκολία προσέγγισης αστυνομίας εδώ για είχαμε, πάρα πολλά εδώ χρόνια. Είχαμε όμως και μπαταλιές ουσιαστικά από αυτόκλητους τιμωρούς στα πέριξ των εξαρχείων και με ανακοινώσεις που είπαν ότι... Είχαμε τέτοια. Όχι μπαταριές, εμφάνιση τέλος πάντων που απαράδεκτη από κάποιους αυτόκλητους, όπως είπατε, τιμωρούς. Για να... Όταν μπαίνει ο τιμωρός σημαίνει δεν μπορεί η αστυνομία ή το κράτος να δώσει τη λύση. Γι' αυτό δεν λέω πάει ο Μπενχούρ. Ναι, σωστά το λέτε, αλλά η αστυνομία πλέον μπαίνει, όχι όπως μπαίνει στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας. Μπαίνει και θα αρχίσει να μπαίνει όλο και περισσότερο μέχρι να ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση και να γίνει η περιοχή των εξαρχείων μια περιοχή σαν τις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και το ίδιο θα γίνει και στη Δυτική Αττική. Και μιλάω για πράγματα τα οποία ούτε καν θίγονταν πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Δεν θίγονταν, μου το λέτε αυτό και το είπατε 2 φορές, το πιάσα εγώ, παλιοσύρα. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε συναλλαγή ενός συστήματος, 1, 2. Γιατί υπήρχαν ισχυροί όπου προστάτευαν. 3. Γιατί εντόπιζαν το θέμα στο κομμάτι των εξαρχείων όπου δεν μας... Υπάρχει ένα γιατί. Έτσι έχω μάθει. Γιατί υπήρχε βόλεμα. Βόλεμα γιατί. Βόλευε μια αξία να υπάρχει ναρκωτικά, λαθρεμπόριο, εκμετάλλευση γυναικών. Όχι ακριβώς. Βόλευε όμως μια εξουσία να σκουπίζει, όπως είπα, τα προβλήματα σε αυτή την περιοχή, ναι, προκειμένου να μένει ήσυχη η υπόλοιπη Αθήνα. Και υπήρχε και ατολμία. Στα εξάρχεια, το βασικό στοιχείο της πλατείας ήταν η πολιτική σκέψη, μια σκέψη η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, με ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δεν είχε θέματα, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά παραβατικότητας άλλου τύπου, δηλαδή μικρά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας πει κάποιος ότι το εμπόριο ναρκωτικών είναι στα εξάρχεια, δηλαδή αυτό κρατεί όσοι ξέρουν και περνάνε. Δεν ήταν εκεί το θέμα. Ποτέ δεν ήταν εκεί το θέμα. Είχε παραβατικότητα άλλη μορφή, κατανοητή, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Όταν υπάρχει παραβατικότητα, υπάρχουν κανόνε. Κάποιοι όμως εκμεταλλεύτηκαν την χρήση αυτής της περιοχής από διάφορες ομάδες για συζητήσεις, για κάποιο τρόπο ζωής λίγο ελευθεριακό και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το χώρο. Έχει δικαίωμα μια κοινωνία για διακίνηση ναρκωτικών. Ωραία, έχει δικαίωμα σε μια κοινωνία δυτικού τύπου, αστικού τύπου, αυτή είναι η χώρα, να υπάρχει ένας χώρος, μια γειτονιά ελευθεριακού χαρακτήρα. Απόλυτα και δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό το θέμα. Μακάρι να υπάρχουν χώροι σκέψης, διαφορετικής σκέψης από τη δική μας. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα πλαίσια. Ξέρετε, ο θεωρητικός
της αυτονομίας ο Κορνήλιος Καστοριάδης έλεγε ότι η λέξη ο όρος αυτονομία περιλαμβάνει το αυτός και το νόμο. Δεν είναι έξω από κάθε νομικό πλαίσιο, δεν είναι μπάχαλο, δεν είναι διάλυση των πάντων. Ο ίδιος έλεγε ακριβώς σε συνέντευξή του λίγο πριν πεθάνει ότι δεν σημαίνει, αυτονομία δεν σημαίνει μπάχαλο. Επομένως υπάρχουν πάντα κανόνες. Δεν μπορεί στο όνομα της αυτονομίας να διαλύονται τα πάντα. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν χώροι σκέψης. Στο κομμάτι της αυτονομίας θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι πρέπει να γίνεται για να γίνει έτσι, και ακριβώς. Στο κομμάτι της αυτονομίας χώρων και γειτονιών, όπου οι πολίτες παίζουν ή θέλουν ή μέρος, εδώ ποιος είναι ο ρόλος του κράτους, ποιος βάζει τους κανόνες δηλαδή. Διότι αν βάζουν μέσα τους κανόνες, θα σου πει ο συντηρητικός κύκλος, με συγχωρείτε, εδώ λοιπόν είναι αυτόνομες κοινότητες εκτός κράτους. Είναι μικρά άγια όρη. Άγιον όρος των Αθηνών. Κάτι αντίστοιχο. Με το ψυχάρι του. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει άγιο όρος ούτε εντός, ούτε εκτός των Αθηνών, εκτός από αυτό που υπάρχει. Γιατί το όποιο κοινωνικό κράτος, ακόμη και η όποια καλλιέργεια σκέψης, έκφραση σκέψης, πρέπει να γίνεται κάτω από κανόνες κράτους. Είδαμε τι έγινε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, είδαμε τη διάλυση των κρατών και τη δημιουργία αυτού του χυλού εκεί που δημιουργήθηκε, ενώ στις αραβικές χώρες, αλλά και οικονομικά και στη Δύση, και είδαμε αυτό τι προκάλεσε. Προκάλεσε και τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή και στις άλλες χώρες που διαλύθηκαν τα κράτη, και προκάλεσε, γιατί μπορεί να μιλήσει κανένας εκεί για ανάπτυξη ελευθεριών και δημοκρατίας εκεί που δεν υπάρχει κράτος, εκεί διαλύθηκαν τα πάντα. Και το ίδιο έγινε και με την οικονομική κρίση στις δυτικές χώρες. Άρα ο χυλός δεν σημαίνει ελευθερία. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Αν μου επιτρέπετε να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Μπορείς να το κρατήσεις λίγο. Ό,τι θέλετε. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Τόσκα, τον Ομιλητή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Βλέπετε τη συνέντευξη και την ακούτε. Την ακούτε στο ραδιόφωνο, τη βλέπετε στο news247.gr. Δεν θα πάω σε διαφημίσεις, να πάμε την κουβέντα non-stop. Θα πάμε μια και έξω το πακέτο, δηλαδή στο παραπέντε. Το λέω αυτό για τον Χολίπτη. Ο κύριος Βραχνός είναι στη Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους από το digital τμήμα της 24 Media και τον κύριο Κωστόπουλο για όλη τη βοήθεια που έχει για να γίνει αυτή η πρώτη μας τηλεοπτική. Ο αντίπαλος, ο πολιτικο-ιδεολογικός σας αντίπαλος, σας κατηγορεί ότι και στο παρελθόν και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ή επικοινωνεί ή συνομιλεί ή τουλάχιστον ανέχεται αυτές τις ομάδες ή στην πλατεία ή στα Πέριξ ή δεν μου πέφτει λόγος και δεν με νοιάζει, αλλά εκεί είναι το παιχνίδι. Γι' αυτό σας κατηγορώ. Ότι είστε πολύ επιεικείς απέναντί τους. Θα σας πω. Καταρχάς, όλοι οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, όπως θέλετε, μιλούσαν με διάφορο κόσμο και επομένως αυτά είναι υποκριτικά που λένε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά... Και στην ιδεολογική συγγένεια, βάζω και αυτό το θέμα. Ναι. Καταρχάς, να αρχίσω από την ιδεολογική συγγένεια. Καμία συγγένεια δεν υπάρχει μεταξύ της αριστεράς και της αναρχίας. Η αναρχία ήταν πάντα απέναντι από την οργανωμένη αριστερά, την αριστερά η οποία προσβλέπει στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στη δημιουργία παραγωγικών σχέσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν καταστάσεις τέτοιες που θα αναπτύξουν και τον άνθρωπο και τις κοινωνίες. Και επομένως και ιστορικά, αν το εξετάσουμε, η αναρχία ήταν απέναντι στην αριστερά. Είχε συγκρούσεις στο παρελθόν. Και ματηρές κιόλας. Ματηρότατες. Λοιπόν, ο νεοφιλελευθερισμός αντίθετα έχει ιδεολογική συγγένεια με τους αναρχικούς κύκλους που στηρίζει τον νεοφιλελευθερισμό. Έτσι να κάνουμε. Καλά, αυτό το είχε πει ο Χαρίλαος αριστερά της αριστεράς, είπατε δεξιά, αλλά αυτό ήταν και ακραίο τώρα. Όχι. Μιλάω για την ιδεολογική συγγένεια, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός στηρίζεται στην ατομικότητα, απόλυτα στην ατομικότητα, στα θέματα της αγοράς. Η αναρχία στηρίζεται στην ατομικότητα σε ό,τι αφορά την αναζήτηση της ελευθερίας. Άρα η επικέντρωση στην ατομικότητα είναι μια σχέση και των δύο.
Και φυσικά υπάρχουν και οι άλλες απόψεις από την άλλη μεριά που πολλοί δεν θα συμφωνήσουν σε αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα, σε συνθήκες πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, φαντάζεστε να είχαμε καταστάσεις καταστολής σαν και αυτές που μας παρήχε εντός εισαγωγικών, που μας παρήχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Θυμάστε τα δακρυγόνα που έπεφταν στην Αθήνα κατά χιλιάδες, και θυμάστε την καταστολή που ήταν η κύρια αποστολή της αστυνομίας. Τρόμαξα να βγάλω ένα μέρος της αστυνομίας από την καταστολή και να το πάω στην δίωξη του κοινού εγκλήματος, πράγματα που κάνουν πως δεν τα βλέπω. Πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες ήταν σε αυτές τις ομάδες καταστολής του ξύλου δηλαδή, και πόσοι μετακινήθηκαν σε αυτό που λέμε στην πάταξη του κοινού εγκλήματος, δηλαδή της καθημερινότητας του πολίτη, στα δύο χρόνια. Δυστυχώς προσπαθούν επικοινωνιακά κάποιοι να αναδείξουν το ένα δακρυγόνο που πέφτει μια στο τόσο και να το κάνουν κύριο ζήτημα, και μας παραπλανούν, προσπαθούν να μας παραπλανήσουν αποκρύπτοντας τα χιλιάδες δακρυγόνα που πέφτανε παλιά. Δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος απασχολεί το και απασχολείται, είναι ότι η κύρια αποστολή ήταν μη μας ξεφύγει καμιά διαδήλωση. Αυτό γινόταν παλιά. Ενώ τώρα βλέπετε πώς διαχειρίζονται τα πράγματα. Είδατε πώς διαχειρίστηκε το θέμα της ιδωμένης με 12.000 κόσμο εκεί, που εκενώθηκε με τρόπο ηπιότατο, δυναμικό αλλά ηπιότατο, και αντίστοιχα να θυμίσω τι γίνεται στο Καλέ, τι γινόταν στο Καλέ στη Γαλλία. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ξέρουν μόνο την καταστολή. Λυπάμαι, αλλά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αν προσθέταμε και αυτό το στοιχείο όπως το πρόσθεταν αυτοί, θα είχαμε τεράστια προβλήματα και τεράστια μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη. Κάτι που έγινε το 2009, και όλα αυτά που λέμε τώρα για τις τρομοκρατικές ομάδες έχουν σχέση με τα γεγονότα του 2009. Εμείς βγάλαμε σήμερα, ο Θοδωρής το άκουγε το πρωί, εσείς είσαστε στον δρόμο, τον κύριο τον Μπαρμπαθόδωρο από τις Κουριές, ο οποίος έφαγε το ξύλο της Μαϊμούς, και τον έβγαλαν και ο Τζακ Νόρις των Σκουριών, ο οποίος ο Μπαρμπαθόδωρος 77 χρονών, τον βγάλαμε από το αμπελάκι του, έσπρασε το ξύλο μια δημιουργία ΜΑΤ. Θέλω να το γνωρίσω, πρέπει να το γνωρίσετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Ενδεχομένως να του κάνετε και πρόταση να έρθει στα σώματα ασφαλείας. Τέτοιος τύπος. Το ξύλο πέφτει. Το ξύλο πέφτει και με την δεξιά, πιο πολύ, αλλά και με την αριστερά, πέφτει. Ακόμα και στο κεφάλι ενός 77χρονου που πήγε να συμπαρασταθεί στους τρεις ληφθέντες της κινητοποίησης των Σκουριών. Δεν θα ανοίξω θέμα των Σκουριών, για το ξύλο εγώ μιλώ. Τα μεγάλα επεισόδια στις Σκουριές δεν έγιναν τώρα. Δεν έγιναν με αυτή τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έγιναν πριν. Μπορεί να δικάζονται τώρα, αλλά έγιναν πριν. Τα προβλήματα θα υπάρχουν, και θα υπάρχουν ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και μεταβατικές καταστάσεις όπως είμαστε τώρα. Δεν λέω ότι θα φτιάξουμε εμείς αγγελικό κόσμο, ή ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, ή ότι δεν θα γίνονται λάθη. Δυστυχώς αποκρύπτονται οι μεγάλες επιτυχίες που υπάρχουν στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος, και έχουν ξεχάσει κάποιοι τις καταστάσεις, τις συγκρουσιακές καταστάσεις οι οποίες υπήρχαν, τα τεράστια προβλήματα που υπήρχαν. Είχε ντουμανιάσει η Αθήνα στα δακρυγόνα και τα έχουν ξεχάσει κάποια κανάλια. Θοδωρή, ναι. Θα ήθελα λίγο να πάμε σε ένα θέμα άλλο που είναι επίσης καυτό. Το θέμα της αθλητικής βίας. Ναι. Είδαμε στον τελικό κυπέλου τι έγινε στο Βόλο, είδαμε τι έγινε και εδώ στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό ΣΠΑ και στο Καραϊσκάκι. Σχηματίζονται δικογραφίες, έγιναν συλλήψεις. Πού θα πάει όμως όλο αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι προειδοποιούν μέχρι και ότι ξανακατεβαίνουν, ας πούμε, με τον νόμο του Αθηναϊκού. Δεν γίνεται να είναι σταθεροί στόχοι, ας πούμε, κάθε φορά. Κύριε Παναγιωτήδη, έχετε δίκιο. Το θέμα της αθλητικής βίας είναι τεράστιο πρόβλημα. Πάλι όλο αυτό το κύκλωμα των αθλητικών εφημερίδων και των καναλιών και όσων εξυπηρετούν, ξέρετε πόσο καλά εξυπηρετούν και πόσο καλά συνδεδεμένοι είναι με παράγοντες και με ιδιοκτήτες και με επιχειρηματικά συμφέροντα, αποκρύπτουν την αλήθεια. Αποκρύπτουν το ότι ένα 20% των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γήπεδα δεν πληρώνουν εισιτήριο, γιατί οι τάχα μου σεκιουριτάδες, παύλα μπράβοι, παύλα διευκολυντές καταστάσεων, τους αφήνουν να μπουν.
κάθονται όπου να είναι, δεν υπάρχει αριθμημένη θέση, δεν φροντίζουν τις κάμερες που αυτοί έχουν την υποχρέωση να τις φροντίζουν και να λειτουργούν, η αστυνομία τις χειρίζεται και κάνουν το εύκολο, δηλαδή ρίχνουν τις ευθύνες στην αστυνομία όταν οι ίδιοι έχουν τεράστιες ευθύνες με τη διατήρηση αυτών των στρατών που διατηρούν για άλλους λόγους. Έχετε δίκιο. Εδώ όμως είναι και το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή όταν έγινε, όταν η αστυνομία μπήκε στο Καραϊσκάκι, ακούσαμε φοβερά πράγματα, ακούστηκαν, γιατί ας τα λέμε, μην κρυβόμαστε, ότι ήρθε η τάδε δημιουργία των ΜΑΤ επειδή ο κ. Μελισσανίδης έχει σχέση με την Κεσαριανή και δεν χρησιμοποιήθηκε η άλλη δημιουργία των ΜΑΤ επειδή ήταν Πειραιώτες και δεν θα πιάνε τους ενόχους ενδεχομένως, διότι πώς θα τα βάλουμε τον κύριο Μαρινάκη αφού Πειραιώτης τον Πειραιώτη. Και αν είναι έτσι η χώρα, δηλώνω πρόθεση μετανάστευσης. Γιατί ωραία τα κομμάτια ποιος για το θέμα των εξαρχείων, πώς το είπαμε, το Άβατο, να δούμε και το Άβατο του Καραϊσκάκη, το Άβατο του κ. Μελισσανίδη, το Άβατο του κ. Σαββίδη, το Άβατο όλων των μεγάλων επιχειρηματιών ουσιαστικά που δημιουργούν άβατα τελικά. Κύριε Αρβανίτη, να τα δούμε όλα αυτά τα άβατα που λέτε, και υπάρχουν αυτά τα άβατα. Και δεν ξέρω τι είναι πιο επικίνδυνο. Δεν έχουν σχέση με τις δημιουργίες που μια ήταν κίτρινη και η άλλη κόκκινη και δεν ξέρω τι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Να θυμηθούν κάποιοι τι είχε γίνει στον προηγούμενο αγώνα με τον Πλατανιά. Λοιπόν, και τι είχε γίνει μέσα στο Καραϊσκάκι. Επομένως, εμείς δεν είμαστε με καμιά ομάδα, προσωπικά δεν είμαι φίλαθλος υποστηρικτής καμιάς ομάδας, δεν ήμουν και δεν είμαι, αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί στα γήπεδα. Η πρότασή μου θα είναι να μην γίνονται αγώνες εάν δεν δουλεύει έστω και μία κάμερα. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτό, κύριε Τόσκα, δεν γίνεται τόσο καιρό. Δηλαδή, ακούμε από τις κυβερνήσεις και ειδικά από αυτή την κυβέρνηση προθέσεις και υποσχέσεις, προθέσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται. Παραδείγματος χάρη, το ξύλο της Μαϊμούς επικίνδυνο έπεφτε στο Βόλο. Ο Θοδωρής το θυμάται. Μαχαίρια βγαίνανε, άνθρωποι από τη Σερβία είχαν έρθει να χτυπήσουν τους άλλους από, δεν ξέρω, από το Βλαδιβοστόκ, συμμορίες, Καμερούν, ξύλο, μπουνιές κτλ. Το παιχνίδι έγινε. Δεν βρέθηκε ένας να πει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και αν είχαμε, και δεν σκοτώθηκε κανείς. Τι ωραία. Εγώ δεν είπα και δεν σκοτώθηκε κανείς. Και δεν σκοτώθηκε και κανείς Έλληνας, γιατί είχαμε και αλλοδαπούς μέσα στο ξύλο. Οι 20 συνελήφθησαν, όχι προσήχθησαν, 23 άτομα. Συνελήφθη αυτός με το μαχαίρι, που παρότι ήταν με κουκούλες και με... Λοιπόν, η αστυνομία αυτό που μπορούσε έκανε, πλην όμως θα πρέπει να κάνουν και αυτοί που πρέπει αντίστοιχες προσπάθειες, δηλαδή και να μειώσουν την ένταση και να οργανώσουν τα γήπεδά τους και τα παιχνίδια τους. Δεν ανήκουν τα γήπεδα ούτε στην αστυνομία και δεν έχει καμιά διάθεση η αστυνομία και το κράτος να απασχολεί τεράστιες δυνάμεις με τεράστιο κόστος και τεράστιες επιπτώσεις κάθε Κυριακή και όποτε άλλο παίζουν στα γήπεδα. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει κάποιο μοντέλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το εξωτερικό? Έχετε σκεφτεί κάτι, τουλάχιστον για τη νέα χρονιά, γιατί είναι... Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Βασιλιάδη, που το Υπουργείο Αθλητισμού έχει την κύρια ευθύνη για αυτά που συζητάμε, και θα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί την επόμενη περίοδο μετά το καλοκαίρι η ίδια κατάσταση. Είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί αλλιώς όσες και αστυνομικές δυνάμεις εάν μεταφέρουμε σε κάθε αγώνα, δεν πρόκειται η κατάσταση να βελτιωθεί. Θα επιμείνω λίγο πολιτικά. Προχθές διάβασε μια ανακοίνωση Προέδρου ΠΑΕ, ο οποίος δικαιολογούσε ως ένα βαθμό εμέσως τον φίλαθρο του, την ομάδα που έριξε το κουτί και πήγε ο άλλος προπονητής στο νοσοκομείο, κατηγορώντας ουσιαστικά ότι εμείς δεν συνεννούμε την κυβέρνηση, γι' αυτό τιμωρούμαστε κτλ. Ούτε κουτί υπάρχει, ούτε τραυματίας υπάρχει και ούτε καθόλου. Αντίστοιχα θα βρούμε στη μαύρη ΠΑΕ, στην κίτρινη ΠΑΕ, στην κόκκινη ΠΑΕ, ΕΠΑΕ που λένε και στην. Εκεί λοιπόν μπορεί να συλληφθεί ο τύπος, ο ανεγκέφαλος, ο οποίος λειτουργεί ή καθ' εντολήν του αφεντικού ή του παρακείμενο αφεντικού που ακούει το μεγάλο αφεντικό, ή επειδή είναι πλήρως ανεγκέφαλος και λειτουργεί αυτοβούλος ως ηλίθιος. Επειδή είδαμε και στα Facebook ότι παρακινούν τη βία,
και έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Αν ο Τάδε έγραψε κάτι και παρακινεί τη βία. Ο μεγαλοπαράγοντας, ο οποίος μέσα από τις δηλώσεις του παρακινεί αυτό το μίσος οπαδικό, πολιτικό, δεν έχει επίπτωση. Είναι σε άλλο πλανήτη. Κύριε, δεν παρακινεί αυτός όταν λέει ότι μας, μπορεί να τα κάναμε λαμπόγιαλο, αλλά εμείς θα υπερασπιστούμε. Τι ακριβώς θα υπερασπιστούμε? Τα καράβια του, τη βενζίνη του, τα συμφέροντά του, τι ακριβώς? Και δεν του πιάνει κανείς το αυτή να τον οδηγήσει εκεί που πρέπει, να δώσει λόγο. Να προσθέσω κι εγώ λίγο τα ΜΜΕ του. Τα ΜΜΕ του, ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Να είμαι κι εγώ λίγο κακός. Ναι, έχετε δίκιο που τα συνδέετε αυτά, έχω, γιατί ακριβώς αυτό το πλέγμα, αυτό το πλέγμα εξουσίας από παράγοντες που έχουν ομάδες, εφημερίδες, κανάλια, οικονομική δύναμη. Παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, καθορίζουν. Ακριβώς, να μην μασάμε τα λόγια μας. Έτσι. Θα πρέπει να μειωθεί αυτό το πλέγμα συμφερόντων προς όφελος της ίδιας πολιτικής και προς όφελος αυτού του κόσμου που ψηφίζει. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Ξαναγυρίζοντας, σε ό,τι αφορά την αθλητική βία, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι αθλητική βία. Επιμένω, είναι αθλητική βία. Είναι βία που καταλήγει στον αθλητισμό. Είναι βία που καταλήγει σε αθλητικούς χώρους, ναι. Αλλά η οποία καλλιεργείται ή γίνεται ανεκτή από τους κύκλους εκείνους που έχουν την ισχύ και οι οποίοι θα πρέπει, έχουν ευθύνες και θα πρέπει να πληρώσουν και αυτοί, αντί να κυνηγάμε τον φανατικό, τον τρελαμένο, τον μαστουρωμένο φίλαθλο ο οποίος κάνει τα επεισόδια, θα πρέπει να υπάρχουν ευθύνες στην ομάδα. Νομικό πλαίσιο υπάρχει γι' αυτό? Πρέπει να βελτιωθεί. Και είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Βασιλιάδη, ακριβώς για αυτό το λόγο θα έρθουν και ξένοι τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα πούνε σύντομα τι γίνεται, είναι με ευθύνη του κύριου Βασιλιάδη αυτά, και θα συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε. Να σου πει πρόσβαση. Θα το δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Ήδη είχαμε έτσι μια πρώτη εμφάνιση του προβλήματος, γιατί είχαμε και θύματα. Μιλάω για την περίπτωση βεβαίως στο Μεγάλο, έτσι, στον Αγίον Θεοδόρο. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ενέργεια μέσα. Δεν λήφθησαν εγκαίρως οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν χρόνια πίσω. Τώρα βλέπουμε τα προβλήματα. Τι θα γίνει? Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα. Φέτος τέλειωσαν οι συμβάσεις, όλες οι συμβάσεις για όλα τα ενέργεια μέσα. Αυτό σήμαινε δημόσιο διαγωνισμό, σήμαινε σχεδόν 15 μήνες προσπάθειες οι οποίες δυστυχώς δεν οδήγησαν πουθενά, και σήμαινε ότι έπρεπε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να πάρει αποφάσεις εκεί που δεν υπέγραφε κανένας υπηρεσιακός. Τα περιμένουν, όπως ξέρετε, την γραφειοκρατία στο δημόσιο πολλές φορές από την πολιτική ηγεσία. Εδώ όμως υπάρχει πολιτική ηγεσία. Πάρθηκαν αποφάσεις, αποφάσεις, και θα είναι έγκαιρα τα πυροσβεστικά μέσα, τα εναέρια. 12 Ιουνίου θα είναι τα βαριά ελικόπτερα, τα μισθωμένα εδώ, και προχωράμε στη συνέχεια. Αλλά ξέρετε τα προβλήματα, εσείς είπατε τι γίνεται τόσα χρόνια με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ξέρετε ότι τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα είναι της δεκαετίας του 70, μετά το 74 αγοράστηκαν. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτή. Και να χάνουμε ανθρώπους, κύριε Υπουργέ. Γιατί χάνονται, μιλάω για τους εργαζόμενους δηλαδή ουσιαστικά. Να κινδυνεύουν να χαθούν άνθρωποι. Είχαμε δύο ατυχήματα τα τελευταία δύο χρόνια που ευτυχώς δεν. Μόνο τα ελάχιστα 4-14 τα καναντέρ που είναι. Ενεργοποιήσαμε, ακριβώς, ενεργοποιήσαμε το ένα και μετά το, ελπίζουμε, άλλο ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο σύγχρονο που δυστυχώς ήταν κανιβαλισμένο. Δηλαδή χρησιμοποιούνταν τα παλιά και δεν χρησιμοποιούνταν και είχαν κανιβαλιστεί τα καινούργια. Καταστάσεις απείρου. Όταν λέτε κανιβαλιστεί, τι εννοείται, για να καταλάβουμε? Ναι, παίρναν ανταλλακτικά από τα καινούργια και βάζαν στα παλιά. Α, ωραία. Να το πω κάπως έτσι απλά. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Η πολεμική αεροπορία καταβάλει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά που είχαν αφαιθεί, τα κανιβαλισμένα αεροπλάνα. Έτσι θα έχουμε. Γίνεται μια βελτίωση του στόλου και παράλληλα μας έχουν δώσει περισσότερα ελικόπτερα Σινούκ με κάδο. Πήραμε και μια χορηγία, μέσω χορηγίας τρεις κάδους έρχονται αυτές τις μέρες για τα Σινούκ τα ελικόπτερα. Πιστεύω θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και κοιτάζουμε
τώρα να δούμε στην Αμερική τι γίνεται με κάποιες καινούργιες κατασκευές που τοποθετούνται πάνω σε ελικόπτερα. Θα δούμε πού πάει η τεχνολογία, θα το δούμε, ώστε με λίγα χρήματα να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Έχετε μια εικόνα περίπου για τον αριθμό των μέσων? Περίπου. Τα αεροπλάνα είναι τα ίδια, τα περσινά, συν ένα με ερωτηματικό το άλλο ένα, και θα έχουμε άλλο ένα ή δύο ελικόπτερα Chinook, τα οποία θα ενεργοποιηθούν, και αυτά ενεργοποιούνται με μικρότερο χρόνο αντίδρασης. Κοιτάζουμε επίσης τον τρόπο χρησιμοποίησης, γιατί πέρσι αποδείχθηκε ότι παίζει μεγάλο ρόλο, όχι μόνο τα μέσα παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά ο τρόπος, ο μαζικός τρόπος χρησιμοποίησης. Έγινε μαζική χρήση πέρσι στη λίμνη της Ευβίας, στη Θάσο και στη Χίο, στις τρεις μεγάλες αυτές πυρκαγιές. Αυτή η μαζική επιθετική, με βοήθησε και λίγο και η στρατιωτική μου προϋπηρεσία, χρησιμοποίηση με ρίσκο συγχρόνως για επιμέρους πυρκαγιές, φαίνεται ότι απέδωσε. Θα δουλέψουμε με αυτή τη στρατηγική και φέτος. Μας ευνοεί για την ώρα ο καιρός και βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των πυροσβεστών, ειδικά των. Μήνε, ναι. Σωστό. Ειδικά των εποχικών, ήρθατε στην διαμαρτυρία του. Οι διαμαρτυρίες ήταν από τους πενταετίες. Η εποχική, κανονικά οι 1400 περίπου. συγγνώμη. Προσλαμβάνονται και φέτος, είναι σχεδόν οι ίδιοι με τις προηγούμενες χρονιές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς. Το πρόβλημα υπήρχε με τους πενταετής που ήταν να μονιμοποιηθούν, αλλά υπήρξαν προβλήματα μη αποδοχής από του καθεστώτος μονιμοποίησης, γιατί είχαν, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν δηλωθεί αυτοί οι άνθρωποι, υπήρχαν να σας προβλήματα. Ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ανέξτε τώρα τους ραδιοφωνικούς δέκτες, ακούτε τον κύριο Νίκο Τόσκα και δύο δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουν τη συνέντευξη, τον Θοδωρή και τον Κώστα. Θέλω να σας πω ακόμα ότι μπορείτε μέσα και βλέπω πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη συνέντευξη και μέσα από το 24/7.gr, γιατί έχουμε και εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω για το προσωπικό, τους άντρες και τις γυναίκες, τις γυναίκες και τους άντρες, τα μεσαία στελέχη, τα ανώτερα στελέχη, τους άνθρωπους που δίνουν την καθημερινή τους μάχη και κάνουν τη δουλειά τους. Η οπτική μου σε μένα αυτό είναι ότι είναι ένστολοι πολίτες εργαζόμενοι. Αυτοί οι ένστολοι, κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι ένστολοι πολίτες εργαζόμενοι έχουν χτυπηθεί οικονομικά, έχουν δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσουν σε δεκάδες περιστατικά και έχουν μειωμένο εισόδημα και ανασφάλεια εργασιακή, αν είναι πενταετούς, αν είναι πώς θα είναι συμβάσεις τους κτλ. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο ασφάλειας, διότι ανασφαλείς εργαζόμενοι τι ασφάλεια να παρέχουν? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ερβανίτη. Οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και έχουν δείξει υποδειγματική πειθαρχία, υποδειγματική υπομονή σε πολλές περιπτώσεις. Όταν πέρσι στις φωτιές η ένταση, διαρκούσαν κάποιες μεγάλες φωτιές αρκετές μέρες και η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, εκεί δείξαν το πραγματικό τους αυτό. Οι αστυνομικοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις με μεγάλο κίνδυνο έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία και στις διαδηλώσεις και παντού. Δεν είναι οι αστυνομικοί αυτοί που τους κακολογούσαν ότι ένα μεγάλο μέρος ψήφιζε Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι εργαζόμενοι άνθρωποι όπως τους είπατε. Και σέβονται και τους κανόνες που τους θέτεις. Και αν είναι να τους κερδίσει η δημοκρατία, τους θα κερδίσει ο φασισμός. Αυτό είναι και μια δουλειά και της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή είναι και δουλειά δική μας, το να πείσουμε, και πιστεύω ότι έχουν πιστεί σε ένα μεγάλο μέρος ότι οφείλουν να υπερασπίζονται και τους νόμους και τη δημοκρατία και έχουν ορκιστεί εξάλλου γι' αυτό. Μην ξεχνιόμαστε. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα πολύ στρεβλό, μια πολύ στρεβλή κατάσταση ό,τι αφορά τα οργανωτικά τους. Η πυροσβεστική, εγώ το έχω πει δημόσια, ότι είναι ένα πολύ άσχημα οργανωμένο σύνολο. Μπορεί να δείχνουν αυτοθυσία οι άνθρωποι και να τρέχουν, αλλά αυτό δεν αρκεί.
βλέπετε υπηρεσίες, σχέσεις. Θέλω να σου πω μια μικρή προσωπική αίτηση. Ναι, ναι. Το Λαύριο είναι χωριό. Έτσι. Το Λαύριο είναι χωριό και είναι το πιο ωραίο χωριό. Είναι ωραίο χωριό. Με τα δικαστοριά ενδεχομένως. Αλλά είναι το χωριό που αγαπάω πολύ. Περνώντας λοιπόν, πηγαίνοντας προς το λιμάνι, είναι ο σταθμός πυροσβεστικής. Είναι τα παιδιά της πυροσβεστικής και μετά είναι τα μπαράκια που πίνουν τον καφέ μας τα λοιπά. Όταν περνάω χρόνια τώρα και λέω καλημέρα παιδιά, το καλημέρα είναι καλημέρα ρε Κώστα. Αλλά κουνώντας το κεφάλι με μια σταθερή απογοήτευση. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα, όταν είδε στην κυβέρνηση, η βασική κουβέντα, λέξη που χρησιμοποίησε είναι ελπίδα. Αυτή η ελπίδα 2,5 χρόνια δεν υπάρχει. Και πάω σε ένα ένστολο εργαζόμενο, ο οποίος λέει την ίδια τα καλημέρα ρε Κώστα. Και λέει, γεια σου ρε Κώστα. Όπως το έλεγε με τον Σαμαρά, την ίδια καλημέρα μου λέει και με τον Τζίπρα. Πιστεύω ότι, και πάμε τώρα σε άλλα γενικότερα πολιτικά ζητήματα, στο ποιος παρέχει ελπίδα και ποιος προσπαθεί, και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός ξέρει ότι με όλα τα προβλήματα, με όλες τις μάχες που δίνονται, με τις νίκες, με τις υποχωρήσεις, με τους συμβιβασμούς, με τη μία επίτευξη του μέγιστου, αλλά με την προσπάθεια που γίνεται, προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κατηγορηθεί για σκάνδαλα, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κατηγορηθεί ότι δεν προσπαθεί, έχει κατηγορηθεί για άλλα πράγματα. Ότι νερώνει αλλά... το κρασί, αλλά νερό δεν θα μείνει κρασί. Ναι, ξέρετε κάτι, μάχες δίνονται και με συμβιβασμούς, κακά τα ψέματα. Και ας δούμε λίγο τι γίνεται στο γενικότερο περιβάλλον, ας δούμε τι γίνεται παγκόσμια, ας δούμε τις μεγάλες συγκρούσεις που βλέπουμε, με πόση ένταση ξεσπούν και τις δηλώσεις Μέρκελ, Τραμπ και τις αντιπαραθέσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί τι έχουμε απέναντι, όχι απέναντι μας, τι έχουμε αυτή τη στιγμή στον καπιταλιστικό κόσμο. Έχουμε μείωση της παραγωγής, μείωση της ζήτησης, μείωση του εμπορίου. Κάποιοι μαζεύονται για να κρατήσουν τα δικά τους και να μαζέψουν το χρυσό τους και το... όπου περνάω το χρόνο, πέστε μου. Όχι, εγώ μιλάω με τον συνάδελφο τεχνικό. Και έχουμε μια απομόνωση, που δημιουργεί και την οτροπία με τους φράχτες και τα περίκλειστα. Και έχουμε μια αντίληψη που οδηγεί τα πράγματα στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτή που ήθελαν κάποιοι μέσω της παγκοσμιοποίησης να την οδηγήσουν. Πού οδηγεί αυτό σε επίπεδο άλλο οικονομικό? Στη λιτότητα. Πού οδηγεί επίσης? Στην εξαθλίωση των εργαζομένων, στη μείωση της εργατικής τάξης. Άρα μειώνεται η πίτα. Και κάποιοι διεκδικούν αυτή την πίτα να την πάρουν για πάρτι τους ολόκληρη. Και από την άλλη μεριά όμως το μαζικό κίνημα και το εργατικό κίνημα είναι με σπασμένα τα φτερά και σπασμένη τη ραχοκοκαλιά και δεν βλέπουμε μαζικούς αγώνες. Και επειδή δεν βλέπουμε μαζικούς αγώνες, έρχονται κάποιοι αυτόκλητοι εκδικητές που λέγαμε πριν για να δείξουν την παρουσία τους, ψευδοεπαναστάτες. Θα πρέπει λοιπόν πάλι και πίτα να φτιαχτεί και εργατικό κίνημα να φτιαχτεί και να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες εργατικές σχέσεις και να πάμε στο επόμενο επίπεδο των διεκδικήσεων. Νομίζω τελειώσαμε, έχουμε ένα λεπτό ή τελειώσαμε. 2 λεπτά. Τέθηκε το θέμα, και κλείνω με αυτό, τέθηκε θέμα παρέτησης μετά την επίθεση Παπαδήμου. Το ζήτησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Συμβαίνει αυτό βέβαια, το ζητούν, για την παρέτηση του υπουργού. Ναι, συμβαίνει κάθε μέρα θα έλεγα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θέτουν αυτό το θέμα. Το θέμα της παραίτησης είναι προφανώς θέμα πρωθυπουργού και θέμα συνείδησης δικής μου και όχι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πιπηλάει συνέχεια την καραμέλα εξάρχεια και παραίτηση υπουργού. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Ήταν η εκπομπή Φίλοι των Φίλων. Κλείσαμε τον κύριο Νικοτόσκα, αναπληρωτή υπουργό προστασίας του πολίτη. Ένα πράγμα που έχει ενδιαφέρον, ότι την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη αυτή, πάνω από 13.000 άνθρωποι την έβλεπαν ζωντανά από το site του σταθμού στο news247.gr. Καταρχήν, γιατί μετά θα υπάρχει άλλος κόσμος, εκτός από τους ραδιοφωνικούς δηλαδή. Καλή σας ημέρα από όλους. Ακολουθεί, τι έχουμε, σκουφάκι. Τέλεια.
Αυτό δεν είναι φοβερό, παιδιά. 13.000 τώρα έβλεπαν στους 88 και 6. Στο site, ναι, ναι, υπάρχει άμα μπει στο site, δεις, κάτσε να κλείσω. Πάμε έξω. Εδώ.